Καλημέρα και καλή εβδομάδα από το teachme.gr και από εμένα το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Έχουμε τις 15 μέρες μόνο με Photoshop, φυσικά τις ημέρες των διακοπών τις οποίες τις περνάμε λατρεύοντας το Photoshop. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα έξυπνα αντικείμενα και πώς τα Smart Object μέσα στο Photoshop θα μας δώσουν την ευχαίρεια να δημιουργούμε πολύπλοκα εφέ κειμένου τα οποία ουσιαστικά θα ελέγχονται μέσα από ένα ενιαίο Uh, πρακτικά smart object, έξυπνο λοιπόν αντικείμενο το οποίο θα μπορεί να μετατρέψει να κόψει και να αποδώσει διαφορετικά σε opacity ένα, uh, μια λέξη, μια πρόταση και εκείνη φυσικά να αφομοιώνεται απευθείας μόλις την αλλάζουμε σε όλα τα έξυπνα αντικείμενα πρακτικά θα φτιάξουμε ένα project το οποίο θα το κάνουμε στην αρχή, θα κουραστούμε λιγάκι, αλλά από εκεί και πέρα, αλλάζοντα μόνο το κείμενο, θα ε, μεταβάλλεται γενικότερα σε όλα τα layers αυτόματα. Η μαγεία λοιπόν των έξυπνων αντικειμένων, η οποία θα μα βάλει λίγο περισσότερο στη λογική των έξυπνων αντικειμένων. Γενικότερα, όσοι δεν δουλεύετε με smart objects πλέον, είστε πάρα πολύ πίσω από την εποχή σα, καθώ. Εκτός από τις φωτογραφίες και τη δυνατότητα που μας δίνει να βάζουμε έξυπνα φίλτρα, όταν η τεχνική έρχεται πάνω στο κείμενο στο Photoshop, γενικότερα δεν υπάρχει τεχνική ε, τόσο ευέλικτη όσο με τα Smart Objects. Έτσι λοιπόν θα φτιάξουμε έξυπνα αντικείμενα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας πολύ πιο έξυπνη. Πάμε λοιπόν να δούμε ακριβώς τι θα κάνουμε σήμερα. Πηγαίνουμε στο Photoshop, θα επιλέξω File, θα κάνουμε κλικ στο New και θα κάνουμε ένα project διαστάσεων 1000x1000. Μια χαρά. Ας πούμε λοιπόν ότι κάνουμε ένα εξώφυλλο για CD έτσι. Πάμε να το κάνουμε αυτό μαύρο. Θα πάω λοιπόν στον κουβά μου, θα επιλέξω το μαύρο, κλικ, το μαυρίζω. Πάρα πολύ όμορφα. Θα μπορούσα να το κάνω και πιο ενδιαφέρον σαν φόντο, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου σήμερα. Πηγαίνω λοιπόν στο, type, στο Horizontal Type Tool, θα κάνουμε κλικ εδώ, θα επιλέξω τη νέου γραμματοσυρά την οποία τη βρίσκεται στο dafont.com εντελώ δωρεάν. Πηγαίνουμε και γράφουμε εδώ για παράδειγμα Summer Hits 2014 ή καλύτερα Summer Hits. Σκέτο, γιατί όχι. Θα το φέρουμε λοιπόν αυτό να κάτσει αφού το ουσιαστικά επιβεβαιώσουμε. Θα το φέρουμε να κάτσει στο κέντρο. Θα μπορούσα να βγάλω, να ξεκλειδώσω πρακτικά το λουκέτο μου από το φόντο μου για να δω ακριβώ που είναι το κέντρο. Βλέπετε απευθεία στη συνέχεια πώ εμφανίζεται. Φυσικά πάντα έχοντα το Move Tool με το Show Transform Control συνεργοποιημένο. Θα βγάλουμε ένα χάρακα. Τέλεια. Και θα φέρουμε το Summer Hits να έρθει να κάτσει απευθεία στο πλαίσιο αυτό. Βλέπετε ακριβώ πάρα πολύ ωραία. Τέλεια! Οπότε έχουμε φτιάξει, θα λέγαμε, ένα Minimal Summer Hits album. Τέλεια! Και τώρα, λοιπόν, θέλω πρακτικά να κόψω το κείμενό μου στη μέση. Για να το κόψω, φυσικά, στη μέση. Παλαιότερα θα έπρεπε να κάνουμε Rasterize το κειμενάκι μα, γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε ένα ζωντανό κείμενο. Και άμα το κάναμε rasterize, πρακτικά μετά θα χάναμε τη δυνατότητα και την ιδιότητα του κειμένου να μεταβάλλεται και να αλλάζει τι λέξει του για να αποδώσουμε ένα νέο μήνυμα. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν έχετε στη ζωή μα πρακτικά το smart object για να μπορέσει να κλειδώσει μέσα του ζωντανό ένα κείμενο και να μα επιτρέψει στη συνέχεια να το μεταβάλλουμε περισσότερο. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα εδώ, θα το κάνουμε δεξί κλικ, θα επιλέξουμε convert to smart object και αυτομάτω θα πάμε και θα κάνουμε το εξή. Θα κάνουμε ένα περιγράμμα. Θα πιάσουμε λοιπόν το πάνω πλαίσιο, βλέπετε απευθεία. Θα μπορούσα να το κάνω κοντά, ακριβώ λοιπόν εδώ. Και θα πάμε στο Summer Hits. Βασικά θα το ονομάσουμε αυτό uh, Text Loader πλέον. Και θα πάμε να του βάλουμε ένα layer mask. Boom. Και αυτομάτως βλέπετε πώς κρύβεται και ουσιαστικά το κόβω. Έτσι. Θα πάω να κάνω στη συνέχεια ένα καινούριο uh, αντίγραφο του συγκεκριμένου. Boom και θα πάμε να αντιστρέψουμε την μάσκα. Control I. Και βλέπετε τώρα ακριβώς έχουμε κρατήσει το πάνω πλαίσιο και το κάτω πλαίσιο βλέπετε τα έχουμε λοιπόν απομονώσει σωστά και όμορφα, και τώρα ε, μπορούμε να τα ελέγξουμε, να του μεταβάλουμε ουσιαστικά το opacity, να αλλάξουμε το χρώμα, ενδεχομένω αν θέλουμε και πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Θα μου πείτε εντάξει, φίλε, αυτό μπορούσα να το κάνω και με το text layer, δηλαδή να βάλω ένα layer mask πάνω στο κείμενο απευθεία, αλλά δεν θα, έχουμε, δεν θα έχουμε το ελεύθερο και την ευελιξία να αλλάζουμε όλα τα layers απευθεία μέσα από ένα κεντρικό έξυπνο αντικείμενο. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια. Να κάνω μερικά αντίγραφα προς τα κάτω για παράδειγμα να πιάσουμε έχουμε λοιπόν το κάτω εδώ πέρα θα το πάμε βασικά αυτό από κάτω να το ξεχωρίζουμε καλύτερα θα το ονομάσω uh, lower part τέλεια και upper part πάρα πολύ όμορφα τώρα λοιπόν θα πάμε στο lower part θα κάνουμε ένα αντίγραφο ctrl j θα το φέρω να κάτσει λίγο πιο κάτω βλέπετε θα το φέρω λοιπόν να κάτσει κάπου εδώ θα πάρω τα συγκεκριμένα ε, μάλλον θα πάρω μόνο αυτό, θα το φέρω λίγο πιο κάτω ακόμη και απλά θα το χαμηλώσω λίγο opacity και βλέπετε γύρω στο νομίζω 50 θα είναι μια χαρά τέλεια. Θα το κόψω και λιγάκι ακόμη. Οπότε θα πιάσουμε να το χαμηλώσουμε λιγάκι σαν κόψιμο τέλεια. Το επιλέγουμε και φυσικά θα το βάψουμε με μαύρο χρώμα. Βλέπετε πω το ουσιαστικά το κόβουμε περισσότερο. Θα το φέρω λίγο πιο πάνω και θα έρθουμε έπειτα να κάνουμε ένα Ctrl J και πάλι στο lower part 2 πλέον λίγο πιο κάτω ακόμη. Βλέπετε έτσι, θα το φέρω πιο κάτω, θα βάλουμε ουσιαστικά εδώ ακριβώς, θα το κόψουμε κι άλλο, φυσικά για όσοι δεν γνωρίζουν τις μάσκες υπάρχει ένα ολόκληρο μάθημα για τις μάσκες στο TeachMeGR, θα βάψουμε και αυτό με μαύρο αυτό το κομματάκι, Βεβαίω πάνω στη μάσκα πλέον και βλέπετε σιγά σιγά πώ χτίζεται και πώ κάνουμε ένα πιο προχωρημένο αποτέλεσμα. Έτσι, θα κάνουμε ένα ακόμη και βεβαίω θα χαμηλώσουμε το opacity στο συγκεκριμένο ακόμα πιο λίγο, δηλαδή γύρω στο 30 θα λέγαμε, για να το σβήσουμε σιγά σιγά προ τα κάτω. Θα κάνουμε ένα αντίγραφο, Ctrl J, το φέρουμε πιο κάτω. Εδώ λοιπόν, ακριβώ για παράδειγμα, θα το κόψουμε εκ νέου, στο μισό περίπου. Εδώ πέρα λοιπόν, ακριβώ, πάνω βεβαίω στη μάσκα. Οπ, προσοχή. Γύρισα τώρα την ουσιαστικά εδώ λοιπόν ερχόμαστε και πάλι θα πάμε να κάνουμε ένα ωραία επιλέγουμε και τώρα θα έρθουμε και θα το βάψουμε και αυτό το σημείο αυτό που θα έπρεπε να είναι θα κάρμε λίγο τέλεια αποτερχόμαστε το βάφουμε Σούπερ. Και βέβαια θα το χαμηλώσουμε αυτό γύρω στο 15. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει ένα πολύπλοκο θα λέγαμε ουσιαστικά text, έτσι, το οποίο κόβεται και σβήνει προς τα κάτω κομμάτι προς κομμάτι. Πάρα πολύ όμορφα θα πω, αντίστοιχα να κάνω και στο upper part κάτι αντίστοιχο. Ctrl J, το ανεβάζουμε πιο πάνω βεβαίω. Θα πάμε να το κόψουμε λιγάκι. Εδώ λοιπόν ακριβώς, θα το βάψουμε με μαύρο ή καλύτερα με μαύρο ναι. Μια ναι, χαρά, για να το κρύψουμε φυσικά. Πάρα πολύ όμορφα, στο 50. Ctrl J, και βλέπετε πως γίνεται, έτσι, οπότε σιγά σιγά πετυχαίνουμε να κάνουμε ένα πολύπλοκο ουσιαστικά project το οποίο είναι πρακτικά πάρα πολύ απλό, αν γνωρίζουμε λίγο photoshop στη μεταβολή του, θα το δούμε σε λίγο θα κάνουμε και εδώ ένα σβήσιμα τάκι, τριαντάρι, λίγο πιο κάτω βλέπετε, και θα πάμε να κάνουμε ctrl j ένα τελευταίο, θα το φέρουμε πιο πάνω, shift και πάνω βελάκι τέλεια, θα το κόψουμε λιγάκι, βλέπετε κάπου εδώ ας πούμε, θα το βάψουμε με μαύρο Πάρα πολύ όμορφα και βεβαίω θα το γυρίσουμε σε 15 και είμαστε κομπλέ. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραία. Θα κάνω και μία ευθεία γραμμή εδώ για να κόψω γενικότερα το κεντρικό μου ουσιαστικά set με κείμενα στη μέση. Οπότε θα πάμε να πάρουμε από εδώ το Line Tool και θα επιλέξουμε πρακτικά καθόλου περίγραμμα, μόνο γέμισμα για να δούμε πώ θα μα κάτσει. Θα επιλέξουμε λοιπόν ένα χρωματάκι, α πούμε αυτό και θα κάνουμε ένα κλικ εδώ και ένα κλικ. Μάλλον θα κάνουμε ένα κλικ and drag. Δεν είναι pen tool αυτό. Εδώ λοιπόν ακριβώ βλέπετε. Και έχουμε δημιουργήσει αυτό. σω να είναι λίγο παχύ το αποτέλεσμα μου. Οπότε θα το χαμηλώσω λιγάκι. Σε κάτι από εδώ θα μπορούσα να το χαμηλώσω. Και καλύτερα από εδώ αυτή τη φορά. Βλέπετε. Είναι λίγο πολύπλοκο. Το φέρουμε λοιπόν σε ένα καλύτερο σημείο. Νομίζω κάπου εδώ θα είμαστε OK. Και φυσικά θα έρθουμε και θα πάρουμε τώρα το upper. Όλο το set. Θα το φέρουμε πιο πάνω με το shift και το πάνω βελάκι μου. Boom, boom. Νομίζω δύο θα είναι μια χαρά. Και αντίστοιχα θα πάρουμε και το κάτω με το κάτω βελάκι shift και κάτω βελάκι 1, 2 και βλέπετε πόσο ωραίο έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο στυλ για το επόμενο μας album. βλέπετε έτσι οπότε κάναμε το summer hits το οποίο φυσικά θα μπορούσε να γίνει ακόμα καλύτερο θα μπορούσα φυσικά να βγάζω συνεχώς text προς τα έξω γενικότερα μπορείτε να το κάνετε θα μπορούσα επίσης να πάρω για παράδειγμα το συγκεκριμένο ένα λοιπόν από τα κοψίματα του για παράδειγμα το πρώτο αντίγραφο, θα το φέρω λίγο πιο κάτω και θα το αλλάξουμε χρώμα, οπότε πηγαίνουμε δεξί κλικ εδώ μέσα, Blending Options θα το κάνουμε color overlay θα το αλλάξουμε αυτό για παράδειγμα σε κάτι πιο καλοκαιρινό, σε ένα λοιπόν έτσι πορτοκαλί ωραίο χρωματάκι, βλέπετε πόσο ωραίο τέλεια πάρα πολύ όμορφα και θα μπορούσα να πάω ακριβώς στο ίδιο στυλ, δεξί κλικ θα πάμε στο copy layer style θα μπορούσα να πάω στη συνέχεια στο ουσιαστικά στο αντίστοιχο από κάτω το δεύτερο λοιπόν, αυτό το πέρα λογικά, θα είναι, όχι, αυτό Λογικά, όχι, αυτό. Το βρήκα λοιπόν, δεξί κλικ, paste layer style και βλέπετε πως, μάλλον, όχι αυτό, αυτό θα το βρούμε κάποια στιγμή. Νομίζω αυτό είναι, είμαστε μια χαρά τώρα, τέλεια. Δεξί κλικ, paste layer style, boom και βλέπετε πως δημιουργείται σιγά σιγά ένα πολύ προχωρημένο project, έτσι. Βεβαίω, ε, είναι προχωρημένο, αλλά είναι πάρα πολύ απλό στην επεξεργασία του. Α πούμε λοιπόν ότι φτιάξαμε ένα album για το καλοκαίρι. Θα μπορούσα φυσικά να κάνω και το φόντο μου λίγο πιο καλοκαιρινό. Δεν με ενδιαφέρει όμω το φόντο αυτή τη στιγμή. Θέλω να περάσω ένα πιο μήνυμα ένα αποτέλεσμα. Τώρα λοιπόν έρχεται η στιγμή που έχει περάσει το καλοκαίρι και έρχεται το χειμώνα και λέμε. Φίλε, θέλω να τα αλλάξω λίγο, να το κάνω winter hits πλέον. Και τώρα λέτε, πω παιδιά, πρέπει να μπω τώρα σε κάθε κείμενο σε και να γράψω winter hits και να ψάχνω να βρίσκω τα layer εδώ μέσα, να τα ξανακάνω αρχή. Αυτό λοιπόν το χαμαλίκι πλέον δεν υπάρχει. Βεβαίω, αν έχετε κάνει το αντικείμενο σα smart object απευθεία, πειράζοντα ένα από όλα αυτά, ένα οποιοδήποτε από όλα αυτά, ουσιαστικά θα μεταβάλλετε τα πάντα. Πάμε λοιπόν να επιλέξουμε για παράδειγμα το lower part. Έτσι, μπαίνουμε εδώ μέσα με διπλό κλικ. Αυτομάτως ανοίγει το παραθυράκι ο διάλογος λοιπόν του Smart Object το οποίο φυσικά μας αναφέρει ότι για να αποθηκευθούν οι ρυθμίσεις θα πρέπει να πατήσουμε File Save στο παραθυράκι που θα ανοίξει τώρα. Κάνουμε κλικ στο OK. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε το Summer Hits. Βεβαίω, αν δεν βλέπουμε καλά τι γίνεται, θα δημιουργήσω προσωρινά ένα φόντο έτσι για να βλέπουμε λίγο λοιπόν τι γίνεται. Και θα έρθουμε να γράψουμε εδώ για παράδειγμα το Winter Hits. Winter λοιπόν. Βλέπετε. Winter Hits. Επιβεβαίωση. Κρύβουμε φυσικά ή διαγράφουμε γενικότερα το φόντο μα. Yes. Και αποθήκευση. controls Και κοιτάξτε, ω διαμαγεία. Boom. Βλέπετε πόσο εύκολα και πώ απλά μεταβάλαμε τα πάντα. Ακόμα λοιπόν και φένα είχαμε βάλει, ακόμα και χρώματα που βάλαμε, ακόμα και διαφορά στο opacity που κάναμε. Ουσιαστικά βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να μεταβάλετε ένα έξυπνο ουσιαστικά αντικείμενο κειμένου και πρακτικά να το κάνετε πανίσχυρο και ουσιαστικά πάρα πολύ δυνατό. Και βεβαίω απίστευτα ευέλικτο έτσι. Θα πάω να βάλω ενδεχομένω και στα πάνω πλαίσια, δηλαδή στο. Στο ψηλότερο θα λέγαμε σημείο, εδώ θα μπορούσα να το βάλω και ένα μπλερ. Οπότε πηγαίνουμε στο μπλερ, Gaussian Blur, να βάλουμε ένα θόλωμα. Βεβαίω όχι πάρα πολύ δυνατό για να μην εξαφανιστεί. σα -ίσα, ίσα λοιπόν να μου το θολώνει, βλέπετε ακριβώ. Βλέπετε, νομίζω γύρω στο μισό θα ήταν μια χαρά για να δούμε ακριβώ ότι μπορεί να πάρει απευθεία και έξυπνα φίλτρα. Τέλεια. Βλέπετε και εδώ κάτω φυσικά στο τελευταίο, αφού βεβαίω το βρούμε. Λογικά είναι αυτό εδώ. Τέλεια. Θα βάλουμε και εδώ ένα έξυπνο, γκόζιαν μπλερ και βλέπετε ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πραγματικά πάρα πολύ δυνατά και να δώσουμε απίστευτα εφέ μέσα από ένα ουσιαστικά κέντρο ελέγχου. Το Summer Hits έγινε Winter Hits απευθείας και πρακτικά το αλλάξαμε απευθείας. Θα μπορούσα φυσικά να το κάνω και Party Hits. ερχόμαστε και το αλλάζουμε σε Party Hits. Θα μπορούσα να φέρω και το συγκεκριμένο να κάτσει στην ευθεία. Εδώ λοιπόν στο κέντρο. Επιβεβαίωση, Save και Party Hits. Απευθεία που λοιπόν, βλέπετε. Οπότε από το www.teachmegr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, είδατε πόσο εύκολα με χρήση των έξυπνων αντικειμένων μπορέσαμε και κάναμε ένα project, όσο πολύπλοκο και να το κάνουμε, πραγματικά Πανεύκολο και βεβαίω απίστευτα ευέλικτο ω προ τη μετατροπή του. Αυτή λοιπόν είναι η μαγεία του Photoshop και η μαγεία του 2014. Λοιπόν, μπορούμε να δημιουργούμε εύκολα πράγματα, πολύπλοκα αντικείμενα, τα οποία όμω ελέγχονται απίστευτα απλά και πραγματικά απίστευτα ευέλικτα. Να είστε καλά, φίλοι μου, θα τα πούμε φυσικά εμεί σύντομα.